Υπάρχουν άνθρωποι που είπαν ψέματα, υπάλληλοι. Στήριξε την εισαγγελέα. Εδώ δεν ακούσατε τι είπε η κυρία Γεωργία, ότι παραβιαστήκανε τα πάντα. Δεν ακούσατε ότι παραβιάστηκαν τα πάντα, ότι είπαν ψεύδι, ότι ήταν παρόντες και ήταν απόντες. Ανεξάρτητα σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η απόφαση, μπορεί να ρωτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ανάπτυξη τη απόφαση. Όχι, δεν μπορεί κύριε Ιγερέ. Πρέπει να ξαναρχίσει. Γι' αυτό ρώτησα. Αν έχει τελεσυνδικήσει, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από κάτω. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει υπογραφή σε έγγραφο που δεν θέλει πραγματικότητα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε δηλαδή συμμετείχαν κάτι και τις περιοχές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι αληθές. Και θα αφήσετε να γίνει αυτό. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Και λυπάμαι που δεν είμαι εδώ αντιδήμαρχος και δεν έχει τα δόντια με τόσα αξιώματα που του έχετε δώσει, δεν είναι εδώ σήμερα να απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ντρέπεται. Ντρέπεται, γι' αυτό δεν είναι εδώ σήμερα. Αυτό είναι η εκτίμησή σας, κυρία Σπανάκη. Το είπα. Δεν είναι εκτίμησή μου, το είπα. Σε τίποτα δεν έχει να ντρέπεται το αντιδήμαρχο με τον πατέρα του. Όχι βέβαια, δεν είπα αυτό. Γιατί όταν μιλήσω. Θα έπρεπε να είναι εδώ ο αντιδήμαρχός σας. Θα έπρεπε να είναι εδώ ο αντιδήμαρχός σας και όλο αυτό που βιώνουμε σήμερα να έχει τα κότσια να το βιώσει. Αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει. Χαμό στο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από την πολύκροτη υπόθεση τη μετονομασία τη οδού Κονίτση Ομπόρο σε οδό Φέδωνα Βαρδαβά. Κάτοικο περιοχή προχώρησε σε καταγγελία σοκ, παρουσιάζοντα μάλιστα ψευδή στοιχεία σε επίσημα έγγραφα του Δήμου Ηρακλείου προ την αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτη, ότι δηλαδή η επίμαχη απόφαση ελήφθη παρουσία των προσφυγών των κατοίκων, πράγμα ψευδέ όπω υπογράμμισαν κάτοικοι. Υπάρχει ένα έγγραφο που μου είπε ότι το έκανε εκείνη, γιατί κανένα άλλο δεν ήθελε να το κάνει, που θέλει το όνομα Δαβίδ Μανουσάκης και υπογραφεί Μιχελάκης Νίκος. Αλλά αυτό δεν είναι ενώσεις εξουσίας, τι είναι. Μιλάμε για έναν αντιδήμαρχο εν δράση που θέλει να τιμήσει τους γονείς του και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά ας βρει έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι κάτοικοι της Κονίτση να επειδή θέλει ο αντιδήμαρχος να τιμήσει τους γονείς του να αλλάξουν όλη τη ζωή, να πληρώσουν τόσα χρήματα, να... Η μετονομασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει μια τέτοια καθολική αντίδραση. Τέτοια, σας μιλεί ένας άνθρωπος που τον είχε αντιδήμαρχο. Η συνεργάτη. Να σας πω κάτι. Γιατί για το συγχωρεμένο, τον παγωμένο, του έχουμε δώσει ακόμα δρόμο. Τουλάχιστον όσοι είναι νομικοί από εδώ, όσοι είναι νομικοί, κοιτάξτε. Ακούστε κυρία μου, όταν μιλάω εγώ, μιλάω εγώ. Καταλάβατε. Ποιος είμαι. Όσοι εδώ, όσοι εδώ κύριε Πάτε. Ακούστε αυτά τα πράγματα, πάτε μια τάξη. Εμένα με στείλανε εδώ κάποιοι άνθρωποι. Εσάς και σας έστειλε. Η καταγγελία για χαλκευμένα στοιχεία άναψε νέες φωτιές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε σε άλλους αυτό που μου κάνατε απόψε για το Παγιανάκη ήταν πολύ χειρότερο. Αυτό που μου κάνατε προσωπικά απόψε ήταν πολύ χειρότερο. Ναι. Ναι, όλα αυτό που είναι. Κλείσε το μεγάφωνο. Ας περιμένουμε να τελεσυνδικήσει η ιστορία. Σας παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκη, σας παρακαλώ. Καθόσαστε, σας ακούμε, σας ακούσαμε, δεν σας σταματήσαμε. Και θα κάνω μόνο μία... Αντιδήμαρχος είναι η κυρία, ψήφους έχει φέρει και μιλάει εδώ πέρα. Και έχετε απαξιωθεί κι εσείς οι ίδιοι σαν τέτοια κατάσταση στα 75 μου χρόνια που ασχολούμαι και με τα κοινά. Πρώτη φορά την έχω αντικρίσει. Γι' αυτό δεν ακούσει το θέμα κύριε Παπαγιαννάκη. Θα συστήσω στους πολίτες του Ηρακλείου αύριο μέσω του τύπου μέχρι το Μάιο που θα γίνουν εκλογές να έρχονται να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις για να αποφωνήσουν και να έχουν μια άμεση αντίληψη περί του τι συμβαίνει μέσα εδώ. Εγώ δεν μπορώ να σας στείλω. Όταν εσείς με διακόπτετε... Με φόντο τις πρωτοφανείς αυτές καταστάσεις ξέσπασε νέα διαμάχη μεταξύ Πέτρου Νιωτάκη και Γρηγόρη Πασπάτη με τον πρώτο να κατηγορεί τον δεύτερο ως υπαίτιο της πολιτικής καταστροφής της δύναμης πολιτών. Ακούσατε τι είπε η κυρία Γεωργία, ότι παραβιαστήκανε τα πάντα. Δεν ακούσατε ότι παραβιάστηκαν τα πάντα, ότι είπαν ψεύδι, ότι ήταν παρόντες και ήταν απόντες. Αυτά δεν τα λαμβάνετε υπόψη σας. Κύριε Νιωτάκη, έχετε μίσει πολύ χαμηλά. Εσείς κύριε Πασπάτη, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο καλά θα φτάσετε. Ας αφήνετε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της παράταξής σας να ψηφίζουν απόψε ελεύθερα. Με βάση τη συνείδησή τους. Εσείς! Εσείς και αυτοί που κάνατε τα παιχνίδια και διαλύσατε τη δύναμη πολιτών, κύριε Πασπάτη. Εσείς! Α,
ανεξάρτητα με ποια διαδικασία ήρθε εδώ αυτό το θέμα, πρέπει να δείξει το σεβασμό του στους δημότες. Και ο σεβασμός στους δημότες είναι να ξαναξεκινήσει η διαδικασία χωρίς να περιμένουμε καμία απόφαση καθαρογραμμένη από την αποκεντρωμένη. Όταν έρθει η απόφαση το 152 θα το δούμε το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε, το βάζουμε σε ψηφοφορία. Εγώ λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε την απόφαση για να αναθεωρήσουμε. Γιατί πάσχει και νομικά. Όταν λέει και επικαλούνται ότι ήταν κάτοικοι εδώ, όχι, δεν ήταν κάτοικοι εδώ. Και το έγραφο μπορεί να ψευδές. Νομικό περίπτωμα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο αποκομμένη δημοτική αρχή από την κοινωνία. Δημοτική αρχή που να μην ενδιαφέρει την κοινωνία, αυτή την εικόνα δείχνει. Όσον αφορά το θέμα, δεν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έχω ψηφίσει. Εάν ήμουν και αν είχα αυτή την εικόνα, φυσικά δεν θα το ψήφισα. Κάτοικοι της οδού Κονίτσης ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πληροφορήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι από τον Δήμο τη μετονομασία του δρόμου σε Φέδωνα Βαρδαβά, ενώ παράλληλα άφησαν αιχμές και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχεδιάγραμμα και τοπογραφικό για την Κονίτσης όταν ελήφθη η επίμαχη απόφαση, ώστε να μην φαίνεται ότι σπάνε οι δρόμοι που συνθέτουν ένα σύμπλεγμα τιμής και μνήμης στο έπος του 40 και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού υπάρχει καθολική αντίδραση, μπορούμε να δώσουμε σε ένα άλλο δρόμο που δεν θα έχει προβλήματα μεγάλα. Δεν είχαμε κάνει ένα ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, να δώσουμε εδώ και στον Καραντινό. Επίσης, καλό θα ήταν και δεν. Αυτοί που λένε έχουν γιούς ενεργεία δημάρχους, κύριε Πρόεδρε, εγώ είναι ενεργεία δημάρχους. Άκουσα για όλα ονόματα και για υπονοούμενα. Θεωρώ εγώ και πιστεύω κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ότι τελικά δώσατε την οδό Μητσοτάκη μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να γίνει το χατήρι του κυρίου Βαρδαβά.